Στο κτίριο της πρώην ΤΙΔΚ στην οδό Ρανταπόρου πρόκειται να μεταφερθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας και η πολυοδομία, όπως αποφασίστηκε και κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό θα καταφέρει να εξοικονομήσει περίπου 4.500 ευρώ το μήνα, ενώ η διαδικασία της μεταφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Αποφασίστηκε η μεταστέγαση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και της πολυοδομίας. Αφού είχαμε κάνει μια έρευνα αγοράς, είχαμε εξετάσει διάφορες δυνατότητες, όπως είναι και το σημερινό σχολείο, το οποίο τελικά απορρίφθηκε, και θα μεταστεγαστούμε στο κτίριο της ΝΙΔ ΤΙΔΚ στην Σαρανταπόρου. Με ένα πολύ χαμηλότερο ενίκιο, σχεδόν στο μισό από ό,τι πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι και εξοικονόμηση χρημάτων θα γίνει, αλλά θεωρούμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών. Θα μπορούμε να εφαρμόσουμε το παρουσιολόγιο για να ελέγχεται καλύτερα το ωράριο και η απόδοση των υπαλλήλων, και θα δοθεί λύση, πιστεύω, σε ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί το Δήμο από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, διότι αυτή η διασπορά των υπηρεσιών, καταλαβαίνετε ότι δυσλειτουργίες μόνο δημιουργεί και για εμάς, αλλά και για την εξυπηρέτηση του πολίτη.